Περισσότεροι από 2.000 εκθέτες από όλο τον κόσμο και χιλιάδες έμποροι δηλώνουν παρόντες στη φετινή 29η έκθεση παιχνιδιών στο Hong Kong που προγραμματοποιείται από τις 7 έως τις 10 Ιανουαρίου. Δίπλα στα παραδοσιακά παιχνίδια παρουσιάζονται και gadgets υψηλής τεχνολογίας με ενδιαφέρουσες καινοτομίες. Για παράδειγμα, αυτό το παιχνίδι Tank που ελέγχεται μέσω ενός smartphone. Για να στήσεις μια μάχη με τα άλλα τεθωρακισμένα, αρκεί να κατεβάσεις τη σωστή εφαρμογή στο smartphone, να φορτίσεις το tank και ύστερα το παιχνίδι ξεκινάει. Να, μια άλλη παράξενη χρήση του smartphone. Εδώ είναι συνδεδεμένο με ένα όπλο παιχνίδι. Με τη βοήθεια της ενσωματωμένης κάμερας του κινητού, το παιχνίδι επιτρέπει στους παίκτες να σκοτώσουν εξωγήινους σε ένα περιβάλλον αυξημένης πραγματικότητας, augmented reality δηλαδή. Βλέπουμε τις δυνατότητες που έχει η αυξημένη πραγματικότητα και σκεφτήκαμε ότι αυτή η τεχνολογία θα ενισχύσει τα παιχνίδια στον τρόπο που παίζονται ή θα ενισχύσει το ίδιο το νόημα του παιχνίδιου. Γι' αυτό θέλαμε να βάλουμε όλα αυτά μαζί σε αυτό το όπλο αυξημένης πραγματικότητας. Η αγορά των εικονικών αθλημάτων βρίσκεται πραγματικά σε μεγάλη άνθηση επίσης. Με τη βοήθεια μιας οθόνης και μιας τεχνολογίας αναγνώρισης κίνησης, οι άνθρωποι μπορούν να συνδέσουν τα παιχνίδια με αληθινές κινήσεις που αντιστοιχούν σε συγκεκριμένα σπορ. Τώρα όλοι δουλεύουν σκληρά, άρα όλοι μας έχουμε ανάγκη από άθληση. Έτσι, κανείς μας δεν έχει χρόνο. Άρα, γυρίστε στα σπίτια σας και αθληθείτε. Αλλά οι νέες τεχνολογίες συνδυάζονται επίσης και με παραδοσιακά παιχνίδια, τα οποία, σύμφωνα με τους περισσότερους αναλυτές, δεν πρόκειται να εξαφανιστούν ποτέ.